Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου του 2023. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε όπως είναι φυσικό από την Ουκρανία, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εκεί υπάρχουν εξελίξεις μικρής κλίμακας, θα έλεγα, στα πεδία των μαχών. Όλα γίνονται γύρω από τον Μπαχμούτ. Στο Σολεντάρ είπαμε ότι υπάρχει μια υποχώρηση των Ρώσων και στασιμότητα, γιατί υπέστησαν εκεί μια ζημιά, έχασαν 31 άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα. Ποιο είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι ότι μετά τη Βάγνερ, τον διοικητή της, τον ιδιοκτήτη της Βάγνερ, αυτού του ιδιωτικού στρατού, που διεκδικεί τη νίκη στον Μπαχμούτ, είπε: αν πάρουμε τον Μπαχμούτ, εμείς θα το έχουμε πάρει. Όχι ο ρωσικός στρατός, ο δικός μου στρατός, ο δικός μου, ο ιδιωτικός. Και είπαμε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της διεκδίκησης της εξουσίας στο Κρεμλίνο. Μετά από αυτό λοιπόν βγήκε ο Καντήροφ, ο άλλος διεκδικητής. Ο Καντήροφ, είπαμε ότι ήταν αυτός και η οικογένειά του, συμμετείχε στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, στον αυτονομιστικό πόλεμο της Τσετσενίας. Στη συνέχεια συμφώνησε με τον Πούτιν, άλλαξε στρατόπεδο, πήγε με την πλευρά των φιλορώσων, ανακηρύχθηκε πρόεδρος της αυτόνομης δημοκρατίας της Τσετσενίας, έχει κάνει ένα σκληρό θεοκρατικό καθεστώς στην Τσετσενία και στον Γκρόζνη, δηλαδή λειτουργεί ο Ισλαμικός νόμος. Την ίδια στιγμή όμως είναι σκληρά με τη Μόσχα και πατάσει οποιαδήποτε άλλη φωνή. Αυτός λοιπόν, είπαμε ότι συμμετείχε με μερικές χιλιάδες μαχητές στον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε δηλώσεις λοιπόν μετά τον Ρογκόζιν, τον ιδιοκτήτη της Βάγνερ, και είπε ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάβει το Χάρκοβο, τη Χερσόνα και την Οδυσσό, δηλαδή ακόμα και το Κίεβο, μέχρι το τέλος του 2023. Δηλαδή θα φτάσει σε όλη την περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του Δνίπερο ποταμού, θα περάσει απέναντι, θα καταλάβει και το μεγάλο λιμάνι της Ουκρανίας. Εκτιμώ ότι και αυτό είναι, οι δηλώσεις αυτές είναι στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού της εξουσίας. Αυτό είναι το, έτσι, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη. Κατά τα άλλα, στη Γερμανία εκπαιδεύονται πληρώματα του Ουκρανικού στρατού στα Λέοπαρντ, για τα 14 Λέοπαρντ. Εκεί λοιπόν γίνονται και μηχανοδήγηση και εκπαίδευση στα οπλικά, στα συστήματα σκόπευσης του άρματος, και θα γίνουν και βολές, κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες μάλιστα, και στη συνέχεια αναμένεται μέχρι το τέλη Μαρτίου αυτή η ύλη αρμάτων να μεταφερθεί στην Ουκρανία. Σε σχέση πάλι, οι Βρετανοί δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να μεταφέρουν τεχνολογία στην Ουκρανία για να παράγονται ορισμένα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία και έτσι να μην υπάρχει το ζήτημα της μεταφοράς, γιατί και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Επίσης είχαμε την δήλωση του Μπερλουσκόνη, ο οποίος στηρίζει, όπως ξέρετε, το κόμμα, την κυβέρνηση της Μελόνι, αλλά της άσκησε κριτική γιατί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Μετά από αυτό είχαμε μία εσωκομματική, ενδοκυβερνητική κρίση στην Ιταλία, κόπασε φυσικά, αλλά δέχθηκε πολύ σκληρή επίθεση ο Μπερλουσκόνη από τους Ουκρανούς, ότι στην ουσία φυλάει τα ματωμένα χέρια του Πούτιν και τέτοιες κατηγορίες. Έχουμε επίσης την δήλωση του Στόλτεμπεργκ ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι για την Ουκρανία, δεν έχουμε άλλα ζητήματα. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα,
Δεύτερο θέμα είναι μια εκτίμηση που το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας την έδωσε στη δημοσιότητα. Λοιπόν, θεωρεί τα εξής. Νομίζω ότι το είχαμε πει και αυτό και εμείς αυτό προτού το αναφέρει η Βρετανία, ότι έχει πρόβλημα η Ρωσία να διατηρήσει τα κεκτημένα εδάφη, προσπαθεί να κάνει αμυντική οργάνωση, αλλά το μέτωπο είναι τεράστιο από πάνω από το Χάρκοβο, δυτικά του, ανατολικά το Χάρκοβο, και κατεβαίνουν μέχρι κάτω στη Χερσόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Χερσόνας μέχρι τον Εύξεινο Πόντο, ότι αυτό το μέτωπο είναι τεράστιο και θέλει αμέτρητες δυνάμεις για να το κρατήσει ολόκληρο. Δηλαδή να κάνεις οργάνωση το εδάφος, αμυντική οργάνωση, ορίγματα, να σχεδιάσεις τα πυρά πυροβολικού, είναι μια τεράστια διαδικασία. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν θα μπορέσουν να το κρατήσουν αυτό οι Ρώσοι σε περίπτωση που εκδηλωθεί η αντεπίθεση των Ουκρανών, και επίσης θεωρεί ότι δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η κύρια προσπάθεια για να στρέψουν και αυτοί τις δυνάμεις τους εκεί και να αντιμετωπίσουν την αντεπίθεση των Ουκρανών. Κατά την άποψή μου, η κύρια προσπάθεια θα είναι στο νότιο μέτωπο, θα κινηθούν πιθανότητα σε δύο κατευθύνσεις, σε δύο βασικές κατευθύνσεις αντεπίθεσης. Κατά την άποψή μου, το λογικό, δεν ξέρω τίποτα, δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λογικό είναι να χτυπήσουν νότια, να κάνουν κύρια προσπάθεια στο νότιο μέτωπο και να φτάσουν, να επιχειρήσουν να φτάσουν μέχρι τις ακτές της Μεώτιδας Λίμνης ή Αζωφικής θάλασσας και να αποκόψουν έτσι, να κόψουν το μέτωπο στα δύο. Αυτό ίσως να μην είναι και τόσο σημαντικό. Αφού κόψουν τα μέτωπο στα δύο, θα έχει κοπεί και η εδαφική ενότητα μεταξύ της Ρωσίας και της Κρυμαίας. Και το νότιο μέτωπο στη συνέχεια είναι δύσκολο να το κρατήσουν. Θα τους εκδιώξουν και από εκεί και στο τέλος θα κινδυνεύσει και η Κρυμαία. Τέλος πάντων, λέει ότι όπως επισημαίνουν οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, παρά την τρέχουσα επιχειρησιακή εστίαση στο κεντρικό Ντονμπάς, η Ρωσία εξακολουθεί να ανησυχεί για την προστασία των ακραίων περιοχών της εκτεταμένης γραμμής του μετόπου της. Αυτό αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη κατασκευή αμυντικών οχυρώσεων στις περιοχές της Ζαπορίζια, το νότιο μέτωπο που σας είπα, και του Λογκάνς, με τη μεταφορά προσωπικού Αιγαίου, είναι οι δύο κατευθύνσεις. Το συνολικό μήκος του μετόπου των Ρώσων εκτιμάται σε σχεδόν 1.300 χιλιόμετρα. Ενώ μόνο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, που είναι οι ημικατεχόμενοι, δεν έχουν δηλαδή καταλάβει οι Ρώσοι την ίδια την πόλη, την πρωτεύουσα της περιφέρειας, το μέτωπο εκτείνεται στα 192 χιλιόμετρα κατά το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Επισημαίνεται ακόμη ότι τυχόν νέα ανάκτηση εδαφών από τους Ουκρανούς στη Ζαπορίζια θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη χερσαία γέφυρα που συνδέει τη Νότια Ρωσία, δηλαδή την περιφέρεια του Ροστόφ, με την Ταυρίδα, Παύλα Κρυμαία, την οποία η Ρωσία την κατέχει από το 2014. Την ίδια ώρα, μια επιτυχία των Ουκρανών στο Λουγκάνσκ θα υπονόμευε σοβαρά τη ρωσική προσπάθεια να ελέγξει ολόκληρο τον Ντομπάς, δημιουργώντας έτσι διλήμματα στους Ρώσους στρατηγούς ως προς το που, σε ποια περιοχή πρέπει να διαθέσουν τις κύριες δυνάμεις για ποια από τις δυο να προστατέψουν. Άρα αυτό είναι το δίλημα που είπαμε από την αρχή. Τέλος πάντων, για να τα ανακοινώνουν αυτά, οι Άγγλοι θα έχουν τους λόγους τους. Ναι, και εγώ θεωρώ από την πλευρά μου, το έχουμε πει άλλωστε, ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εάν οι Ρώσοι, εάν οι Ουκρανοί κάνουν την κύρια προσπάθειά τους στο νότιο μέτωπο, από τη Ζαπορίζια δηλαδή, και αποκτήσουν πρόσβαση στις ακτές της Μεώτιδας Λίμνης ή της Αζωφικής θάλασσας, από εκεί και μετά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσουν το νότιο μέτωπο, θα το χάσουν και θα πιθανότητα να κερδινεύσει και η Κρυμαία, η Ταυρίδα η Κρυμαία, που είπαμε ότι είναι βασικό στόχος των Αγγλοσαξώνων να αφαιρέσουν την Κρυμαία από τη Ρωσία για να περιορίσουν τον έλεγχο του Ευξήνου Πόντου από τις ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα είχαμε
μια φιλολογία γύρω από την πιθανότητα να παραταθεί για ακόμα μία φορά η θητεία του Στόλτεμπεργκ στο ΝΑΤΟ. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί, τελικά βρέθηκε μία, λέγεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 θα είναι ο Στόλτεμπεργκ. Από εκεί και μετά το ΝΑΤΟ θα πρέπει να επιλέξει καινούριο γενικό γραμματέα. Ο Στόλτεμπεργκ λοιπόν επιμένει ότι το ΝΑΤΟ θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία όσο χρειαστεί. Τη θέση ότι το ΝΑΤΟ θα είναι δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί διατύπωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν όχι μόνο δεν είναι έτοιμος για ειρήνη, αλλά ετοιμάζει και νέες επιθέσεις, λέει ο Στόλτεμπεργκ. Από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν δεύτερη επιστράτευση. Τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Χωρίς δεύτερη επιστράτευση είναι δύσκολο να καταλάβουν τις περιοχές που είπε ο Καντήροφ πριν από λίγο. Εκεί χρειάζονται δυνάμεις. Λέει λοιπόν ο Στόλτεμπεργκ, είμαστε σε έναν αγώνα logistics με τη Ρωσία. Και αυτές τις δηλώσεις τις έκανε την παραμονή της συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας της Βρυξέλλες. Βασικές δυνατότητες όπως πυρομαχικά και ανταλλακτικά πρέπει να φτάσουν στην Ουκρανία προτού η Ρωσία μπορέσει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο της μάχης. Η ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί η Δύση, το ΝΑΤΟ θα σώσει ζωές στην Ουκρανία, υποστήριξε ο Στόλτεμπεργκ, αναφέροντας ότι το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να αυξήσει τους στόχους του για τα αποθέματα πυρομαχικών, τα οποία εξαντλούνται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως είπε ο Στόλτεμπεργκ, ήδη βλέπουμε την έναρξη της νέας επίθεσης της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Πούτιν στέλνει χιλιάδες νέους στρατιώτες, αποδεχόμενος έναν πολύ υψηλό αριθμό θυμάτων και απολειών, αλλά εξακολουθεί να ασκεί πίεση στην Ουκρανία. Ό,τι δεν έχει η Ρωσία σε ποιότητα, προσπαθεί να το αντικαταστήσει με ποσότητα, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αναφέροντας ότι το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητο και επιτακτικό για τη Δύση να συνεχίσει να παρέχει όπλα στην Ουκρανία. Να πούμε ότι πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ θα συσκεφτούν οι χώρες μέλη της ομάδας επαφής με την Ουκρανία, στην οποία θα συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι αναμένεται να γίνει συζήτηση, θα γίνει στις Βρυξέλλες, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι αναμένεται να γίνει συζήτηση σχετικά με την αποστολή τεθωρακισμένων ή και μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Στην έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία αναμένεται να συμμετέχει αύριο 14 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μια μέρα πριν από τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες που θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου. Ο Παναγιωτόπουλος πρόκειται να τοποθετηθεί σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας που διαπιστώνονται από την συνεχιζόμενη επιθετική και αναθεωρητική στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει συζήτηση για την περαιτέρω αύξηση του αμυντικού και ανθρωπιστικού υλικού που θα αποστείλουν οι χώρες της Δυτικής Συμμαχίας προς τον Ουκρανικό λαό. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκτιμούν επίσης ότι αναμένεται να γίνει συζήτηση σχετικά με την αποστολή τεθωρακισμένων ή μαχητικών αεροσκαφών προς την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα τηρήσουν βασικά τρεις χώρες: ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία. Στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, δεν αποκλείεται ο κύριος Παναγιωτόπουλος να έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν Τουρκία και Συρία. Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά το σεισμό, ο Έλληνας Υπουργός είχε απευθύνει συλληπιτήριο μήνυμα προς τον Ακάρ, λέγοντας ότι οι σκέψεις των Ελλήνων είναι με τις οικογένειες που θρυνούν, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που παλεύουν να σώσουν ζωές. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους Υπουργούς που δήλωσε ετοιμότητα για την παροχή άμεσης βοήθειας στις προσπάθειες ανέβρεσης των επιζώντων. Να σημειώσουμε ότι πριν από λίγο είδα ένα βίντεο. Κατέβαινε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στις Βρυξέλλες να προετοιμαστεί για την συνάντηση.
Ναι, αυτά λοιπόν είπα πριν από λίγο, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, όχι, διορθώνω, όχι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου, στις 14, σύνοδος των Υπουργών Άμυνας ή των εκπροσώπων των χωρών της ομάδας επαφής με την Ουκρανία στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι η Μολδαβία. Ξέρετε, πέρυσι είχαμε κάποια επεισόδια στη Μολδαβία, κάποιες απόπειρες, λέγεται ότι στην περιοχή της Υπερδνηστερίας, είναι μια περιοχή που βρίσκεται στη δυτική ακτή του Ρου, του Δνίστερου ποταμού, έχει κηρύξει την αυτονομία της, είναι έδαφος της Μολδαβίας, έχει κηρύξει την αυτονομία της, εκεί κατοικούν Ρώσοι, Μολδαβοί και άλλες εθνότητες, είναι περίπου 300.000 αν δεν κάνω λάθος συνολικά, υπάρχει ένα σώμα στρατού, του Ρωσικού στρατού, δεν έχει αναγνωριστεί από πουθενά η Υπερδνηστερία, επικοινωνεί μόνο αεροπορικός με την Ρωσία. Πέρσι λοιπόν είχαν γίνει κάποιες απόπειρες να ανατιναχτούν οι αποθήκες πυρομαχικών που υπάρχουν στην Υπερδνηστερία. Λέγεται, είναι από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, ότι είναι οι μεγαλύτερες αποθήκες πυρομαχικών που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό αποτράπηκε, είχαμε κάποιες απόπειρες ανατρεπτικές στην Υπερδνηστερία, ξεπεράστηκαν και τότε θεωρήθηκε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται από την Ουκρανία για να υποχρεώσουν τη Ρωσία να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στην περιοχή. Κατά τα άλλα, στο έδαφος, η Μολδαβία είναι, είπαμε, μια εξαιρετικά αδύναμη χώρα. Βασικά ο πληθυσμός της είναι Ρουμάνοι, που όμως έχει δημιουργηθεί μια ταυτότητα μολδαβική εκεί που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο έθνος. Εν πάση περιπτώσει, σε έρευνες που γίνονται, ένα μέρος λέει ότι είμαστε Ρουμάνοι, ένα άλλο μέρος λέει ότι είμαστε Μολδαβοί. Υπάρχει όμως μια σοβαρή τάση μέσα στην κοινωνία που είναι με τη Ρωσία. Δεν έχω στοιχεία, μπορεί να είναι και μισό-μισό. Η μισή δηλαδή ότι είναι με την Ευρώπη και άλλη μισή με την Ρωσία. Επαναλαμβάνω, δεν έχω στοιχεία, αυτή είναι μια αθαίρετη εκτίμηση. Εκεί λοιπόν, επειδή είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, επειδή γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί στην Ευρώπη, η Ρωσία φέρεται να αντιδράσει αυτό και έχουμε κάποιες κινήσεις που οδηγούν και σε πολιτική αστάθεια. Μάλιστα πρόσφατα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία θα κάνει πραξικόπημα να ανατρέψει την κυβέρνηση. Μετά από αυτό είχαμε την παρέτηση της Πρωθυπουργού Ναταλία Γκαβριλίτα και ανέλαβε στη θέση της ο φιλοευρωπαίος Πρωθυπουργός Ντορίν Ρετσεάν. Μετά από αυτό λοιπόν είχαμε και άλλες δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας, γυναίκα είναι και εκεί, στις προειδοποιήσεις ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ξένους σαμποτέρ για να ρίξει την ηγεσία της Μολδαβίας, να την εμποδίσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να την εργαλειοποιήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, εμένει η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου. Τα σχόλια της Σάντου έρχονται μόλις λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει αποκαλύψει ένα σχέδιο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών για την καταστροφή της Μολδαβίας και λίγες ημέρες μετά την παρέτηση της κυβέρνησης της χώρας, όπως μεταδίδει η Euractiv. Τους τελευταίους μήνες η Πρόεδρος της Μολδαβίας έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της για τις προθέσεις της Μόσχας απέναντι στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία και την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στην αποσχιστήσα περιοχή της Υπερδνηστερίας. Είπαμε ότι εκεί υπάρχει σταθερά ένα σώμα στρατού της Ρωσίας. Το Κισινάου χαρακτήρασε τις πρόσφατες διαμαρτυρίες που έγιναν στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, στο Κισινάου, κατά της φιλοδυτικής πορείας της κυβέρνησης ως μέρος μιας εκστρατείας που χρηματοδοτείται από το Κρεμλίνο για την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. Οι διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν από το κόμμα του εξόριστου πολιτικού της αντιπολίτευσης Ιλάν Σορ σηματοδότησαν την πιο σοβαρή πολιτική πρόκληση για την πρόεδρο Σαντού μετά την σαρωτική εκλογική νίκη της το 2020 με μια φιλοευρωπαϊκή και κατά της διαφθοράς πλατφόρμα.
μέσω βίαιων ενεργειών μεταμφιεσμένων σε διαμαρτυρίες από τη λεγόμενη αντιπολίτευση, θα εξαναγκαστεί η αλλαγή εξουσίας, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι δήλωσε η Σαντού. Τα σχέδια, τα οποία παρέχονται στη Μολδαβία από την Ουκρανία, θα περιλαμβάνουν την είσοδο, σύμφωνα δηλαδή με την αποκάλυψη του Ζελένσκι, την είσοδο στη χώρα ξένων από τη Ρωσία, το Μαυροβούνιο, τη Λευκορωσία και τη Σερβία, για να πραγματοποιήσουν ανατρεπτικές ενέργειες και να προσπαθήσουν να πυροδοτήσουν διαδηλώσεις σε μια προσπάθεια να αλλάξει η νόμιμη κυβέρνηση με μια παράνομη που θα ελέγχεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε η πρόεδρος της Μολδαβίας. Σύμφωνα με τη Σαντού, η Ρωσία στοχεύει να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη, να αλλάξει την νόμιμη εξουσία από το Κισινάου με μία παράνομη που θα θέσει τη Μολδαβία στη διάθεση της Ρωσίας για να σταματήσει την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας. Οι προσπάθειες του Κρεμλίνου να φέρει τη Μολδαβία, να φέρει τη βία στη Μολδαβία δεν θα αποδώσουν. Ο κύριος στόχος μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και του κράτους. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η δημόσια τάξη στη χώρα, δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Σαντού. Πέρυσι η Ρωσία αρνήθηκε ότι ήθελε να παρέμβει στη Μολδαβία, αφού οι αρχές της υπερδνηστερίας δήλωσαν ότι είχαν γίνει στόχος μιας σειράς επιθέσεων που σας ανέφερα στην αρχή. Η Σαντού πρόσθεσε επίσης ότι ένας άλλος στόχος του σχεδίου της Μόσχας είναι να χρησιμοποιήσει τη Μολδαβία, πιθανότατα μέσω της αποσχιστής περιοχής της υπερδνηστερίας, στον πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον της Ουκρανίας. Μας λέει δηλαδή η πρόεδρος της Μολδαβίας ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ρωσία θέλει να χρησιμοποιήσει το έδαφος της υπερδνηστερίας για να ανοίξει ένα νέο μέτωπο κατά της Ουκρανίας. Αυτό στρατιωτικά δεν στέκει, θα ήταν λάθος. Η Ρωσία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτά τα μέτωπα, τα 1.500 χιλιόμετρα πόσα είναι. Θα ανοίξει και άλλο μέτωπο, χωρίς να έχει πίσω της βάθος. Δεν είναι λογικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρουμε ό,τι είπε η πρόεδρος της Μολδαβίας. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση τις καταγγελίες ότι υπάρχει κινητικότητα από τη Ρωσία, δεν γνωρίζουμε αν είναι έτσι, λέμε τι είπε ο Ζελένσκι, τι λέει η πρόεδρος, γιατί υπάρχει και άλλο δημοσίευμα για εμπλοκή της Ρωσίας στα Βαλκάνια αυτή τη φορά, στα Δυτικά Βαλκάνια, και έχει να κάνει αυτή μετά με το κωσυφοπαίδιο. Λέμε λοιπόν, η Ρωσία, ξέρετε, στο κωσυφοπαίδιο είχαμε κάποιες, μετά τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας το 1999, είχαμε κινήσεις που θέλουν οι κινήσεις αυτές να οδηγήσουν το κωσυφοπαίδιο στην πλήρη ανεξαρτησία, να γίνει δηλαδή ένα ανεξάρτητο κράτος αναγνωρισμένο πλήρως από τη διεθνή κοινότητα. Εκεί η Ρωσία τώρα θυμήθηκε το ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να δούμε τι λέει. Το πρόβλημα του κωσυφοπεδίου δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Κίνας ως μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στη Σερβία Αλεξάντερ Μποτσάν Καρτσένκο σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα Νοβόστη την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Όταν ρωτήθηκε εάν το ζήτημα του κωσυφοπεδίου μπορεί να διευθετηθεί χωρίς τη Ρωσία και την Κίνα, ο Ρώσος διπλωμάτης απάντησε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Σε τελική ανάλυση, μία δίκαιη λύση είναι δυνατή μόνο με την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης από τη Ρωσία και την Κίνα, που είναι μόνιμα μέλη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να τεθεί ξανά αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προφανώς απαιτείται συζήτηση και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μία μόνιμη λύση διεθνούς δικαίου», τόνισε. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση το αγνοεί και θα συνεχίσει να το αγνοεί, ότι ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα θα διεξαχθεί με βάση το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο λέει ότι το κωσυφοπαίδιο και τα μετόχια είναι μέρος της Σερβίας, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει τη συγκατάθεση και την υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και πρώτα απ' όλα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
είμαστε κατηγορηματικά κατά των ισχυρισμών ότι η απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι σε ισχύ. Η Συμφωνία των Βρυξελών. Το Κωσυφοπαίδιο κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του τον Φεβρουάριο του 2008. Περισσότερα από 60 κράτη, συμπεριλαμβανομένες της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και 5 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνούνται να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου. Οι συμφωνίες των Βρυξελών για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα στις 19 Απριλίου του 2013 προβλέπουν τη σύσταση της κοινότητας σερβικών δήμων ενός αυτοδιοικητικού φορέα Σέρβων που ζουν στη μη αναγνωρισμένη από τις χώρες που προανέφερα, Δημοκρατία του Κωσυφοπεδίου. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούτσιτς, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η χώρα του έχει εκπληρώσει το μέρος των συμφωνιών των Βρυξελών, ενώ οι Κωσοβάροι άρχισαν να εργάζονται μόνο για το χάρτη της κοινότητας και στη συνέχεια εγκατέλειψαν την προσπάθεια, δεν έκαναν τίποτε δηλαδή για τη δημιουργία αυτού του θεσμού που θα δώσει στην ουσία κάποια αυτονομία στους Σέρβους της Μητρόβιτσα που κατοικούν στο βόρειο μέρος του Κωσυφοπεδίου. Βλέπουμε εδώ, δηλαδή μέσα από τη δήλωση του πρέσβη της Ρωσίας στην Σερβία, μία πρόθεση της Ρωσίας να ξαναφέρει το ζήτημα του Κωσυφοπεδίου στους κόλπους του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο, να αν θέλετε, να επαναφέρει σε ισχύ, να φρεσκάρει την ισχύ του ψηφίσματος 1244. Το επόμενο θέμα, το επόμενο θέμα πραγματικά αρχίζει και γίνεται ένα ζήτημα επιστημονικής φαντασίας και θεωρώ ότι δεν είναι από εκείνα που βγαίνουν για να γίνεται συζήτηση, ξέρετε, με τα άγνωστες ταυτότητες, τα ούφο κτλ. Εκεί κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Τέταρτο αντικείμενο καταρρίφθηκε από τους Αμερικανούς. Το πρώτο ήταν το μπαλόνι, μετά ακολούθησαν άλλα δύο και χθες ένα τέταρτο. Για να δείτε, να δούμε τι είναι αυτό το θέμα τελικά. Πραγματικά έχει αρχίσει και απασχολεί τον μεγάλη μερίδα του κόσμου. Με αντικείμενα που πετούν σε υψηλά ύψη, δηλαδή 40, 50, 60 χιλιάδες πόδια και πλέον έχουν αποκτήσει, έχουν αρχίσει να γίνονται αντικείμενο ενδιαφέροντος από τα ραντάρ προκειμένου τώρα των χωρών του Καναδά και της Αμερικής. Η Κίνα είπε ότι και εμείς εντοπίσαμε 10 τέτοια αντικείμενα πάνω από τον εναέριο χώρο της Κίνας να πετούν σε αυτά τα ύψη, θεωρώντας ότι αυτά είναι αμερικάνικα. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει στον Καναδά και της ΗΠΑ. Η παραδοχή των αρχών ότι δεν γνωρίζουν για τρία αντικείμενα τι ακριβώς ήταν και πώς έμεναν στον αέρα πυροδοτεί διάφορες θεωρίες. Δηλαδή λένε οι πιλότοι, τα προσεγγίσαμε και δεν καταλάβαμε πώς μένουν στον αέρα. Δηλαδή ποιο ήταν το σύστημα της πρόωσης και πώς έμεναν στον αέρα. Ένα περίεργο πράγμα πραγματικά. Τι γνωρίζουμε και τι όχι για το θέμα. Ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να πει με βεβαιότητα μόνο για το πρώτο αντικείμενο που κατέριψε ότι ήταν ένα ελεγχόμενο από την Κίνα μπαλόνι. Κατά πάσα πιθανότητα για κατασκοπευτική χρήση όπως λένε οι Αμερικανοί. Οι Κινέζοι λένε ότι ήταν επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τα άλλα τρία αντικείμενα παραμένουν αγνώστου ταυτότητας και οι ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι ήταν ούτε με ποιο μηχανισμό έμεναν στον αέρα. Το τελευταίο που κατερρίφθη, το τέταρτο σε λιγότερο από λίγες μέρες, ταξίδευε στα 20.000 πόδια και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα εμπορικά αεροσκάφη. Το μυστηριώδες αντικείμενο που εντοπίστηκε πάνω από τη λίμνη Χιούρον δεν έμοιαζε καθόλου με μπαλόνι. Όπως μεταδίδει το CNN, είχε σχήμα οκταγώνου, κορδόνια που κρεμόταν από κάτω του, ενώ οι πιλότοι που το κατέρεψαν δεν μπόρεσαν να διακρίνουν αν μετέφερε ωφέλιμο φορτίο. Καταρρίφθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από μαχητικό αεροσκάφος F-16 στις 14:42 τοπική ώρα. Τα προηγούμενα καταρρίφθηκαν από αεροσκάφη F-22, το τέταρτο από F-16. Το περιστατικό εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το ξαφνικό κύμα αντικειμένων σε μεγάλο υψόμετρο που καταρρίφθηκαν πάνω από τη Βόρεια Αμερική αυτόν τον μήνα. Ο διοικητής της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Γκλεν Βαν Χέρκ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις
για οποιαδήποτε απειλή. Δεν πρόκειται να τα κατηγοριοποιήσω ως μπαλόνια. Τα ονομάζουμε άγνωστα αντικείμενα που παράγουν μια πολύ, πολύ χαμηλό στίγμα στα ραντάρ, πρόσθεσε. Οι εικασίες για το ποια μπορεί να είναι τα αντικείμενα έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες. Θα αφήσω την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών και την κοινότητα της αντικατασκοπίας να εντοπίσουν και να διευκρινίσουν περί τίνος πρόκειται, είπε ο στρατηγός Van Herk όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό τα αντικείμενα να είναι εξωγήινοι ή... αλλά δεν έχω αποκλείσει τίποτα αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμη και αυτό το ενδεχόμενο. Πώς ξεκίνησαν όλα? Ένα ύποπτο κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι, το γνωρίζετε αυτό, ξεκίνησε Αλάσκα, Καναδά, το κατέριψαν, πέρασε όλη διαγώνια, όλη τις ΗΠΑ στην Καρολίνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα. 4 Φεβρουαρίου, ο στρατός των ΗΠΑ καταρρύπτει ύποπτο αερόστατο επιτήρηση στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας. Είχε παρασυρθεί για μέρες πάνω από τις ΗΠΑ και αξιωματούχοι είπαν ότι προερχόταν από την Κίνα και παρακολουθούσε ευαίσθητες τοποθεσίες. Λίγες μέρες μετά, 10 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ καταρρύπτουν ένα άλλο αντικείμενο στα ανοιχτά της Βόρειας Αλάσκας, το οποίο αξιωματούχοι είπαν ότι δεν είχε κανένα σύστημα πρόωσης ή ελέγχου. Εδώ γίνονται, αρχίζουν οι θεωρίες τώρα, αφού δεν έχει κινητήρα, αφού δεν έχει από πίσω εξατμίσεις που να βγάζει αέρια. Πώς κινείται, πώς μένει στον αέρα. Γι' αυτό και έβγαζε και μικρό στίγμα στα ραντάρ. 11 Φεβρουαρίου, αμερικανικό μαχητικό καταρρύπτει ένα αερομεταφερόμενο αντικείμενο μεγάλου υψομέτρου πάνω από την επικράτεια Yukon του Καναδά, περίπου 100 μίλια από τα σύνορα των ΗΠΑ. Περιγράφηκε ως κυλινδρικό και μικρότερο από το πρώτο μπαλόνι. Την άλλη μέρα, 12 Φεβρουαρίου, χθες δηλαδή, αμερικανικά F-16 κατέριψαν ένα τέταρτο αντικείμενο μεγάλου υψομέτρου κοντά στη λίμνη Χιούρον. Μετά το τελευταίο περιστατικό, ο διοικητής πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, που είχε επιφορτιστεί με τη φύλαξη του εναέριου χώρου της Βόρειας Αμερικής, παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς ήταν τα 3 πιο πρόσφατα καταρριφθέντα αντικείμενα που έμειναν ψηλά στον αέρα για τόσο μεγάλο διάστημα ή από πού προερχόταν, δεν υπήρχε στίγμα δηλαδή. Αξιωματούχοι λένε ότι τα συστήματα ραντάρ των ΗΠΑ, τα οποία είναι πιο πολύ εξοπλισμένα για βλήματα που κινούνται πιο γρήγορα από τα αερόστατα, ενδέχεται να εντοπίσουν περισσότερα αντικείμενα καθώς συνεχίζεται η έρευνά τους. Δηλαδή, έχω ρωτήσει τεχνικούς, τα ραντάρ εντοπίζουν βλήματα ή αεροσκάφη που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Αυτά που κινούνται αργά δεν τα εντοπίζουν εύκολα. Λένε ότι τώρα έχουν κάνει ειδικές ρυθμίσεις για να δουν τα βραδέως κινούμενα αντικείμενα. Τώρα φυσικά τα ψάχνουμε όλα, οπότε νομίζω ότι μάλλον βρίσκουμε περισσότερα πράγματα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο NBC ο Jim Himes, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ομάδες εργάζονται για να ανακτήσουν τα συντρίμμια των αντικειμένων. Ελικόπτερα και μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί στην παγωμένη θάλασσα στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Αλάσκας. Οι καιρικές συνθήκες της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένου του ψύχους του ανέμου, του χιονιού και του περιορισμένου φωτός της ημέρας, είναι ένας παράγοντας που δημιουργεί προκλήσεις, δήλωσε ο Αμερικανικός στρατός. Στο Yukon, τα καναδικά περιπολικά αεροσκάφη αναζητούν συντρίμμια από το τρίτο αντικείμενο. Εν τω μεταξύ, ένα μεγάλο μέρος του αρχικού μπαλονιού έχει ήδη ανακτηθεί από τον Ατλαντικό ωκεανό και αναλύεται από τους πράκτορες του FBI. Από ό,τι διάβασα, το βασικό κορμός του μπαλονιού που έπεσε στην Καρολίνα έχει εντοπιστεί, βρίσκεται σε μικρό βάθος 15 μέτρων, δεν έχει ανασυρθεί ακόμα, πιθανόν αύριο να έχουμε στοιχεία, θα ανασυρθεί, θα αναλυθούν τα μηχανήματα που κουβαλούσε και στη συνέχεια θα έχουμε... Λοιπόν, αυτά και για το... Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι οι σεισμοί. Λοιπόν, συνεχίζονται οι έρευνες, παρότι θεωρείται πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιος μια εβδομάδα
κάτω από τα χαλάσματα, κάθε μέρα βρίσκουν αρκετούς ανθρώπους, ίσως και πάνω από 10, που έχουν επιβιώσει κάτω από τα χαλάσματα. Τώρα βγάλαν έναν άνθρωπο, έναν πατέρα με το γιο του. Πραγματικά αυτό είναι θαύμα. Ένας μάλιστα τον έβγαλα μετά από τόσες μέρες και περπάτησε. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Πάντως να ξέρετε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ήδη θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες η αποκομιδή των χαλασμάτων από τις πολυκατοικίες. Έχουν, όπως είπαμε, επειδή υπάρχουν πολύτιμα αντικείμενα μέσα στα σπίτια, είτε στα χαλάσματα είτε στις εγκαταλειμμένες πολυκατοικίες, έχουμε πει ότι κατά παράδοση οι γυναίκες στην Τουρκία κρατούν το χρυσό που τους δίνουν όταν παντρεύονται. Μιλούμε για χυλά χρυσού σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν τόνοι χρυσού στα χαλάσματα. Έχουν γίνει συμμορίες. Οι αρχές συλλαμβάνουν τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα υπάρχουν πολλές επώνυμες καταγγελίες ότι ορισμένους ανθρώπους τους έχουν σκοτώσει. Είτε οι πολίτες που τους συλλαμβάνουν, είτε και στην στρατοχωροφυλακή από τα βασανιστήρια τελικά καταλήγουν. Υπάρχουν καταγγελίες για τέτοιες δολοφονίες που γίνονται από το κράτος, από τα βασανιστήρια είτε από ομάδες πολιτών. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα το πρόβλημα με το σεισμό είναι τόσο μεγάλο, κανείς δεν δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό. Θα δώσουν μετά όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Είδα πριν από λίγο ένας πρόσφυγας από τη Συρία, ο Ομέρ Χασούν, κατήγγειλε ότι είναι έξω από μια πολυκατοικία που έπεσε, είναι τα δυο του παιδιά εκεί. Από την αρχή του σεισμού παρακαλεί, ακούγονται τα παιδιά του, παρακαλεί να πάει στο οστικό συνεργείο. Δεν πήγε κανένας να βοηθήσει και όχι μόνο αυτό, τον προπυλάχισαν κιόλας γιατί παραπονείται. Είναι και αυτή μια καταγγελία που γίνονται κυρίως από ακτιβιστές, ότι γίνονται διακρίσεις στις επιχειρήσεις διάσωσης. Επίσης, βουλευτής του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, Κούρδος, ανέφερε ότι στους οικισμούς των Αλεβιτών και οι επιχειρήσεις διάσωσης αλλά και η βοήθεια είναι μικρότερη από ό,τι στους άλλους. Θεωρεί δηλαδή ότι υπάρχει μια ρατσιστική συμπεριφορά ακόμα και στον σεισμό. Πριν από λίγο διάβασα ότι, αν δεν κάνω λάθος, 30 κοντέινερ με ανθρωπιστική βοήθεια που συνέλεξαν το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, οι Κούρδοι δηλαδή, και ήταν φορτωμένα σε φορτηγά και πήγαιναν στην περιοχή του σεισμού, οι αρχές ασφαλείας τα έκαναν κατάσχεση και δεν επέτρεψαν, είπαν αφήστε τα, πάμε εμείς. Επίσης έχουμε καταγγέλθηκε από τους Κούρδους μία δολοφονία ενός πολίτη στην πόλη Κομπάνη από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, από ένα Μπαϊρακτάρ, το οποίο στόχευσε το αυτοκίνητο που κινούνταν και ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Πολίτης ήταν, δεν είχε καμία σχέση με τίποτα. Τι δείχνει αυτό? Ότι η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική της απέναντι στους Κούρδους. Αν και οι Κούρδοι δήλωσαν ότι, εννοώ το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, δήλωσε ότι εμείς αναστέλουμε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος και δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα που να απειλεί την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία συνεχίζει τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των Κούρδων. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας και για τα δικά μας. Έτσι, η Τουρκία δεν αλλάζει. Το τουρκικό κράτος δεν αλλάζει. Και επίσης, ο Τσαβούσογλου δήλωσε, μετά τις αγκαλίες με τον Δένδια, δήλωσε ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να δεχθεί κανένα πρόσφυγα από την Συρία, από τις πληγήσεις, σεισμόπληκτες περιοχές της Συρίας. Εκεί να πούμε, είδα ορισμένες φωτογραφίες από ντρόουν της Κομμόπολης Τσιντέρες. Η Κομμόπολη Τσιντέρες βρίσκεται στο καντόνι του Αφρίν, το οποίο έχει καταλάβει ο τουρκικός στρατός μαζί με τρομοκράτες τζιχαντιστές με την επιχείρηση κλάδος ελέας. Η Κομμόπολη Τσιντέρες έχει ισοπεδωθεί εντελώς. Δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι όρθιο και δεν έχει πάει ούτε ένα σωστικό συνεργείο να σώσει ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταστραφεί και υπάρχουν πολλά θύματα και φυσικά και άνθρωποι πληγέντες που δεν έχουν
που την κεφαλή κλείνε. Αυτή η κατάσταση εκεί στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές δεν μπορεί να πάνε σωστικά συνεργεία, δεν μπορεί να πάει βοήθεια και οι άνθρωποι αυτοί εκτός από την κατοχή που υπέστησαν από τους Τούρκους, εκτός από την πολιτική εθνοκάθαρση που έκανε η Τουρκία, τώρα δέχονται, έφαγαν το σεισμό, δέχονται και τον αποκλεισμό, οδηγούνται σε πλήρη καταστροφή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν καταγγελίες, η Τουρκία δεν επιτρέπει να πηγαίνουν βοήθεια από τα σύνορά τους στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά δεν επιτρέπει και το καθεστώς Άσαντ σε περιοχές που δεν ελέγχει, δεν επιτρέπει την ελεύθερη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτές τις περιοχές. Στέλνει εκεί στις περιοχές που ελέγχει, στις υπόλοιπες δεν επιτρέπει, γιατί δεν θέλει την παρέμβαση τρίτων πιθανών. Υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη και εκεί, όπως είπαμε. Είδα τον Πατριάρχη του Πατριαρχείου Αντιοχίας, επισκέφθηκε το Χαλέπι μέσα σε μια εκκλησία, τον είδαμε φτωχικά ντυμένος, ας τα ακούνε αυτό οι δικοί μας, φτωχικά ντυμένος, πήγε, κάθισε κάτω σε ένα χώρο που δεν υπήρχαν έπιπλα, δίπλα σε μια οικογένεια σεισμόπληκτων και δήλωσε ότι η εκκλησία, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας θα κάνει ό,τι μπορεί για τους πληγέντες από τον σεισμό. Τώρα, να πάμε στη διπλωματία των σεισμών. Αυτά σε γενικές γραμμές για το σεισμό. Τώρα μην μπούμε για αριθμούς, θα μαθαίνετε από αλλού. Είναι μακάβριο να λες σκοτώθηκαν τόσοι, σκοτώθηκαν, θα σκοτωθούν τόσοι. Απλά υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι ο αριθμός ότι η ζημιά, η οικονομική ζημιά της Τουρκίας θα είναι περίπου 84 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα είναι νωρίς να τα δούμε αυτά, ότι θα πρέπει να αρχίσει η αποκομιδή, να γίνουν πιο ψύχρεμες αναλύσεις για να δούμε τι θα κοστίσει στην Τουρκία και πώς θα επηρεάσει το ΑΕΠ της. Αυτά είναι θέματα τα οποία θεωρώ ότι ας τελειώσουμε με την ανθρώπινη τραγωδία και μετά να δούμε και τα οικονομικά στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη διπλωματία των σεισμών, όπως είπαμε. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά άρθρα στην Ελλάδα τα οποία δεν είναι σε μια γραμμή, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Πάντως τα περισσότερα λένε ότι δεν είναι ίδιες οι αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή από κάθε άποψη με αυτές του 1999. Ότι τώρα πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Συμφωνώ με αυτή τη γενική. Εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι όντως υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Στον ελληνικό λαό πάντα υπήρχε. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Ούτε βρήσαμε τους Τούρκους, ούτε βρήσαμε... Αμυνόμενοι είμαστε, εμείς που δεχθήκαμε τις προσβολές είμαστε, εμείς που δεχθήκαμε τις απειλές, εμείς και ο λαός και η Ελλάδα και η χώρα και ο Πρωθυπουργός μας προσέβαλαν να μάθουμε μπάνια, μας είπαν, να μας ρίξουν πυράβλους, όλα αυτά. Άρα δεν υπήρχε καμία... Η Ελλάδα έδειξε, ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα όλα έδειξαν ποιοι είμαστε σε αυτόν τον σεισμό. Απ' την άλλη πλευρά είπαμε ότι υπήρχε μια αρκετά πολύ μεγάλη αλλαγή και στην τουρκική κοινωνία. Είναι δείγμα αυτό που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με επαφές που έχουμε με ανθρώπους. Είναι δείγμα ότι άλλαξε το κλίμα. Αλλά πρέπει να... Και ασφαλώς αυτό θα παίξει ρόλο και στην άσκηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Στην άσκηση, όχι στο σχεδιασμό. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να είναι αφελής κανείς να πιστέψει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τους βασικούς της στόχους. Ειδικά αν διαβάσει το βιβλίο, για όσους δεν το είδαν, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, είναι η διδακτορική διατριβή του Σταύρου, εκεί θα δει πώς οικοδόμησε, πώς έκτισε η Τουρκία σταδιακά, από τη δεκαετία του 60, αλλά ας πούμε από το 74 και μετά, πώς έκτισε αυτό το οικοδόμημα των διεκδικήσεων που έφτασε τώρα στη γαλάζια πατρίδα να διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Προσέξτε, όχι να σταματήσει εκεί, αφού το κατοχυρώσει μετά να διεκδικεί το υπόλοιπο. Εντάξει, άρα όποιος πιστεύει
ότι ο σεισμός ή και οι αναγκαλισμοί ότι θα λύσουν το πρόβλημα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι αφέλεια. Δεν χαρακτηρίζω τον ίδιο αφελία, αλλά θα πρέπει να είναι αφελής κανείς για να το πιστέψει αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό, από τη στιγμή που έχουμε διπλωμάτες που έχουν εμπειρία, που ξέρουν τι σημαίνει Τουρκία, τι σημαίνει τουρκικό κράτος, τι σημαίνει τουρκική πολιτική και διεκδικήσεις. Με ποια λογική έγινε η επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία και αυτοί οι αγκαλές και όλα αυτά, με ποια λογική? Δηλαδή, η βοήθεια που στείλαμε, σωστά τη στείλαμε, δώσαμε το μήνυμά μας, κάναμε δηλώσεις, έκανε τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός τον Ερντογάν, είπαμε τηλεγράφημα του Παναγιωτόπουλου, μπορούσε να κάνει τηλέφωνο και ο Δένδιας. Η επίσκεψη εκεί τι νόημα είχε? Δηλαδή, τι είχαμε, ποιον πολιτικό στόχο εξυπηρετούμε? Δηλαδή, πηγαίνουμε εκεί γιατί? Για να αλλάξει η Τουρκία την πολιτική της? Και προσέξτε τι είπε, κάθισα και άκουσα επακριβώς τι είπε ο Τσαβούσογλου. Και ο Τσαβούσογλου τι είπε λοιπόν? Όταν ήμουνα, δεν ήμουν ακόμα πολιτικός, λέει, ήμουνα φοιτητής, δεν ξέρω τι ήταν, και το Time είχε γράψει κάτι για τη διπλωματία των σεισμών, τους έγραψε ένα γράμμα και τους είπα ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τους σεισμούς για να εξομαλύνονται οι σχέσεις των δύο χωρών. Ό,τι είπα τότε, λέει, που δεν είμαι πολιτικός, το λέω και τώρα. Δεν πρέπει να περιμένουμε τους σεισμούς για να εξομαλύνονται οι σχέσεις. Δηλαδή, πάει ο Έλληνας εκεί και στην ουσία δεν έδειξε ότι έκανε αυτοκριτική, ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε για να μην έχουμε εντάσεις. Τι είπε? Είπε ότι στην ουσία την ευθύνη για το ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αυτές που είναι, την έχουμε εμείς. Δεν το είπε, αλλά τι να καταλάβουμε εμείς? Γιατί το ανέφερε αυτό, χωρίς να κάνει αυτοκριτική, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το σεισμό για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις ή για να έρθεις εδώ, Νίκο, φίλε Νίκο? Εν πάση περιπτώσει, εγώ, επειδή κάποιος έγραψε ένα σχόλιο, λέει, αν δεν πήγαινε ο Δένδιας θα έλεγες ότι είχε αφήσει τους Έλληνες εκεί. Μα δεν πήγε για τους Έλληνες εκεί, δεν πήγε στο ελληνικό χωριό σου το Κατσλί, εντάξει, πήγε. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι ο πολιτικός στόχος. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε τι λένε οι διπλωματικές πηγές σήμερα, έκοψε την πίτα του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως σημειώνεται, η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία, λένε οι διπλωματικές πηγές. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει όρθια η γειτονική χώρα μας ύστερα από αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Είναι πολύ σημαντικό να μείνει όρθια η γειτονική μας χώρα ύστερα από τη... Γιατί είναι πολύ σημαντικό δηλαδή? Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, από εκεί και μετά τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν δεν μείνει όρθια και διαλυθεί η αμυντική της βιομηχανία και δεν μας απειλούν, είναι κακό αυτό για την Ελλάδα? Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι? Πού τα βρήκατε αυτά? Ποιος σοφός τα λέει αυτά? Και τι εθνόσημο φοράει? Την αμέριστη προθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία εξέφρασε ανώτατη διπλωματική πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών στο περιθώριο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αυτά είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει όρθια η γειτονική μας χώρα ύστερα από αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Γιατί, ρε μάγκα, είναι πολύ σημαντικό για μας? Δεν κατάλαβα. Ανέφερε ακόμη ότι οι κυριότερες ανάγκες της Τουρκίας τώρα είναι κοντέινερ και χειμερινές σκηνές, ενώ δεν χρειάζεται να σταλεί καινούριο συνεργείο της ΕΜΑΚ. Το κυριότερο αυτή τη στιγμή είναι να φανούμε χρήσιμοι στην τουρκική κοινωνία και με το διμερές και με το ευρωπαϊκό καπέλο, σημείωσε η ίδια πηγή. Τη Δευτέρα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το ζήτημα της Συρίας και το πώς θα οργανωθεί καλύτερα η αποστολή βοήθειας. Η Συρία δεν πρέπει να μείνει όρθια? Μόνο η Τουρκία? Γιατί δεν λες τίποτα για τη Συρία? Ποιο είναι πιο σημαντικό για μας? Να μείνει όρθια μια φίλη χώρα ή μια χώρα που σε απειλεί? Στην τελετή κοπή της πίτας, ο Δένδιας ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό, τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς για την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια. Λέει ο Δένδιας, επιτελέσαμε το καθήκον μας και τόνισε τις τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες για μια εξωτερική πολιτική που μπορεί να ενεργεί και πέραν του δικού μας ορίζοντα.
Η Ελλάδα μεγάλωσε χάρη στις προσπάθειες όλων μας, είπε, αναφερόμενο στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Και αυτή η προαναγγελία από τα νέα για τα 12 μίλια νότια της Κρήτης, τι έγινε? Επειδή μας απείλησε η Τουρκία, ή επειδή πρέπει να μείνει όλη, όρθια η Τουρκία να μην κάνουμε εμείς τα 12 μίλια? Αυτό υπόψη όλοι μας κρινόμαστε. Αφήστε τους κομματικούς και αυτοί που έχουν τα παραμορφωτικά γυαλιά. Οι κανονικοί πολίτες, αυτοί που έχουν ως μόνιμο στόχο των ενεργειών και των σκέψεών τους το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον όλων δηλαδή, έχουν κρίση και σκέφτονται. Αυτό να το θυμάστε. Και θα το βρείτε όλοι μπροστά σας. Κοιτάξτε τι έγινε στην Κύπρο. Δύο κόμματα εξουσίας στην Πάντα και βγήκε ο Χριστοδουλίδης. Γιατί είχαμε τέτοια φαινόμενα. Εγώ δεν λέω ότι ο Χριστοδουλίδης θα φέρει την άνοιξη, δεν το ξέρουμε, αυτό θα δούμε. Πάντως τα δύο κόμματα εξουσίας στην Πάντα. Αυτά να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Και να πω και κάτι με τα εσωτερικά που δεν το κάνω. Λοιπόν, είναι ένα σχόλιο γενικό. Υπάρχει ένας νόμος, εκλογικός νόμος, ο οποίος λέει ό,τι λέει. Λέει η κυβέρνηση, εγώ θέλω αυτονομία. Τα ακούν οι πολίτες. Ξέρουν τι ποσοστά χρειάζονται, ή αν δεν ξέρουν να τα πείτε εσείς τα κόμματα, κοιτάξτε, δώστε μου 38% για να βγω. Αν δεν σου δώσουν οι πολίτες το να ξαναπάς σε καινούριες εκλογές, δεν σημαίνει ασέβεια στους πολίτες. Τους είπες στους πολίτες, δεν σου την έδωσαν. Γιατί να ξαναπάς, δεν σημαίνει ασέβεια? Δεν λαμβάνομαι υπόψη το μήνυμα, δεν το παίρνουμε το μήνυμα. Και τι με, πηγαίνουμε δηλαδή μέχρι σεβαστείτε τους πολίτες για να σε σεβαστούν και αυτοί. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Χριστοδουλίδης. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το στίγμα των προτεραιοτήτων και στόχων που έχει θέσει τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην εσωτερική διακυβέρνηση έδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του κατά την τελετή ανακήρυξης στο στάδιο Ελευθερία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έγινε ο 8ος πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. Από Νίκο φύγαμε, σε Νίκο ερχόμαστε, έτσι. Έκανε λόγο μεταξύ άλλων για ενίσχυση του ευρωπαϊκού δυτικού προσανατολισμού της χώρας, όσο και για την επίτευξη ενός κράτους ευέλικτου, αποτελεσματικού, φιλικού προς τον πολίτη, με διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Υπόψη ότι τον κατηγόρησαν, τον έβρισαν τον άνθρωπο, τον είπαν προδότη, καλά, ότι ήταν και άνθρωπος των Ρώσων. Ο πρώτος άνθρωπος που του τηλεφώνησε ξένος ήταν ο Μενέντες. Άμα ήταν άνθρωπος των Ρώσων, θα τον τηλεφωνούσε ο Μενέντες. Αφού λοιπόν ανέφερε πως από αύριο κάναμε τις πρώτες ενέργειες, κάναμε το πρώτο βήμα για καλύτερες μέρες με ενότητα, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, αναφέρθηκε εκτενώς στις προτεραιότητες και τους στόχους της διακυβέρνησής του, κάνοντας αρχή από τι άλλο, από το Κυπριακό. Ο νέος πρόεδρος φρόντισε αρχικά να τονίσει ότι ύψιστη έγνοια μου είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της πατρίδας μας. Τι είναι επανένωση? Ένα βάζο που έπεσε και έσπασε να το ξαναενώσουμε? Όχι, απελευθέρωση. Αρχίσαμε τις εκπτώσεις, Νίκο. Θα κάνω τα πάντα για να σπάσει το αδιέξοδο, για να επαναρχίσει ο διάλογος, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίλυση του Κυπριακού, για να βρούμε, φίλες και φίλοι, μια λύση που θα διασφαλίζει ότι θα αφήσουμε στα παιδιά μας μια χώρα επανενωμένη στο έδαφος, στους θεσμούς, στην οικονομία. Μια πατρίδα που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Θέλησε ακόμα να υπογραμμίσει πως η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι το τελευταίο ακροτηριασμένο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ο Χριστοδουλίδης φρόντισε επίσης να δώσει από νωρίς το στίγμα της κατεύθυνσής του στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, τόσο με την πρώτη του δήλωση έξω από το πολιτικό γραφείο, όσο και αργότερα κατά την τελετή ανακήρυξής του. Έχω μιλήσει πριν λίγο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Ελλάδα είναι το στήριγμά μας και ο ανιδιοτελής μας σύμμαχος. Οι σχέσεις μας, θέλω να είστε βέβαιοι, θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο σε όλους τους τομείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος πρόεδρος. Θέλησε ακόμη να αναφέρει ότι μίλησε επίσης με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με τον γερουσιαστή Μενέντες και με άλλες προσωπικότητες από το χώρο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής,
τονίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός δυτικός μας προσανατολισμός είναι η σταθερή μας πυξίδα. Αυτός ο προσανατολισμός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Παράλληλα, ανέφερε ότι την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε τη διεύρυνση των σχέσεών μας με όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά και με όλες τις δυνάμεις που μπορούν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον τερματισμό της κατοχής και στην επίλυση του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο, το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την εσωτερική διακυβέρνηση. Αυτά είναι θέματα εσωτερικά. Ας τα αφήσουμε για να πάμε στο επόμενο θέμα και να κλείσουμε, που είναι οι εκτιμήσεις που σας υποσχέθηκα για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Λοιπόν, ήδη ο Ερντογάν έχει κάνει ήδη το σχέδιό του. Ποιο είναι αυτό? Βλέπω ότι ήδη έχουν πυκνώσει οι επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών, των κομματικών στελεχών. Ποιο είναι λοιπόν αυτό? Αφού τα ρίξει στο Θεό και στο πεπρωμένο, αφού συλλάβει όσους περισσότερους κατασκευαστές μπορεί, όχι φιλικούς, άλλους, τους άλλους, και ρίξει τις ευθύνες σε αυτούς, αφού χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην στραφούν εναντίον του αναδεικνύοντας τις δικές του ευθύνες, στη συνέχεια θα επιστρατεύσει όλους αυτούς που έχουν ωφεληθεί από αυτόν, μιλώ για την ισχυρή αστική τάξη της Τουρκίας, που έχουν κάνει δισεκατομμύρια σε συνεργασία με τον Ερντογάν, θα τους επιστρατεύσει λοιπόν, είτε για να δωρήσουν διαμερίσματα, καινούργια σπίτια, είτε για να συμμετέχουν σε κάποιοι και με το αζημίωτο. Έτσι το επόμενο διάστημα, μέσα στον πόνο, μέσα στην καταστροφή, θα φροντίσει να δημιουργηθεί για τον επόμενο χρόνο, είπε σε ένα χρόνο θα σας δώσω σπίτια, να δημιουργηθεί σε αυτό το χρόνο ένας οργασμός, εργοτάξια, να μείνει ζωντανή η οικονομία στην περιοχή μέσα από τη διαδικασία αυτή να ξανακτιστούν όλα αυτά τα σπίτια, ούτως ώστε μετά από ένα χρόνο ο ίδιος ως πρόεδρος, αυτό σχεδιάζει, να αρχίσει να παραδίδει κλειδιά και μετά να πάει σε εκλογές. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι εκλογές έχει προαναγγείλει ότι θα γίνουν στις 14 Μαΐου και μπορεί, επειδή είναι αδύνατον, ειδικά στους νομούς που έχουν πληγεί, θα πρέπει να πάει και στις 18 Ιουνίου μάλλον. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, ότι πρέπει να γίνει με βάση τη νέα απογραφή που θα γίνει, έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι, ανακατανομή εδρών. Αυτό το βλέπω τώρα, το διαβάζω σε πολιτικά άρθρα στην Τουρκία. Άρα ποιο είναι το πιο βασικό πρόβλημα? Ότι αν και υπάρχει, λέει, μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αναφέρει ότι μπορεί να αναβληθούν οι εκλογές για πόλεμο και για μεγάλη καταστροφή, αλλά αυτό δεν μπορεί την απόφαση να την πάρει το Συνταγματικό Δικαστήριο σύμφωνα με ένα μέλος της ανωτάτης εκλογικής επιτροπής του Καλού Κόμματος που είδα πριν από λίγο δήλωση. Είπε, την απόφαση για την αναβολή των εκλογών για ένα χρόνο μπορεί να την πάρει μόνον η Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προσθεθεί ένα άρθρο στο Σύνταγμα το οποίο να βάζει αυτή το θέμα της καταστροφής και με βάση αυτό να παίρνεται η απόφαση πάλι με ισχυρή πλειοψηφία να πάει ένα χρόνο μετά. Πάντως έχουμε δήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος, Πρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, που είναι ένας από τους 6 της αντιπολίτευσης, που είπε ήδη μεθοδεύει ο Ερντογάν ένα εσωτερικό πολιτικό πραξικόπημα για να γίνουν οι εκλογές στις 31 Μαρτίου του 2024 ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές. Και εκεί να θολώσει και το πολιτικό μήνυμα με τις τοπικές εκλογές και να ξανακερδίσει τις εκλογές. Αυτός λοιπόν είναι ο σχεδιασμός. Ταυτόχρονα ήδη είναι σε στενή επαφή με τη Ρωσία να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια να ξεπεράσει το πρόβλημα. Το ίδιο και με το Ιράν, να εξασφαλίσει από το Ιράν
ενεργειακές πρώτες ύλες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το ίδιο και από τη Ρωσία, ούτως ώστε να δώσει στον κόσμο για να μπορέσει να αναχαιτήσει τις αντιδράσεις του κόσμου και να τις μετριάσει. Και όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει, θα είναι αντιδυτική. Αν κάνει το λάθος η Δύση, τώρα το κάνει αν έχει ανάγκη, μπορεί να ξαναπαίξει το αρνί. Η βασική του προτεραιότητα είναι να στρέψει την Τουρκία εκεί που είπαμε, σε αυτούς πήγε πρώτα. Βλέπει με καχυποψία τη Δύση. Θεωρεί ότι η Δύση θα επιχειρήσει τώρα να, λόγω της αδυναμίας, να τον ξαναπάρει πίσω. Δεν θα το κάνει αυτό ο Ερντογάν. Και η επίθεση στο κομπάνι με το μη επανδρομένο αεροσκάφος δείχνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στρέφεται εναντίον των ΗΠΑ, διότι χτυπώντας κάποιον στο κομπάνι, χτυπάς ένα σύμμαχο των ΗΠΑ. Παρόλη την καταστροφή, θα συνεχίσουν τα ίδια, και αυτό θα έπρεπε να το αναλύσουν και οι δικοί μας οι φωστήρες στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτές οι αγκαλές και τα φιλιά κάποια στιγμή θα σας βγουν πικρά. Είπαμε να συμπαρασταθούμε, να κάνουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον ως Ελλάδα. Είπαμε ότι είμαστε εμείς, θα έπρεπε να είμαστε η ιερή χώρα. Να κάνουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον και απέναντι στην Συρία. Δεν το κάναμε εκεί. Και αφήστε τώρα τις δικαιολογίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να γίνω προάγγελος κακών. Εκτιμώ όμως ότι πολύ δύσκολα αυτοί που έκαναν δηλώσεις και ενέργειες τώρα θα μπορέσουν να διαχειριστούν την επόμενη κρίση με την Τουρκία, που θα προκύψει είτε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε όταν έρθει το καλώδιο από την Αίγυπτο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και θα περάσει από την περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δικιά της, εκεί στην Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, είτε αν κάποια στιγμή πούμε να κάνουμε τα 12 μίλια κάτω από την Κρήτη, εκεί όσοι αγκαλιάζονται και φιλούνται θα κληθούν τότε να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση με μεγαλύτερη δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, θα έλεγα ότι δεν είναι ανάγκη. Η Ελλάδα πρέπει, οι Έλληνες αξιωματούχοι πρέπει να τηρούν μια σοβαρότητα στις επαφές τους με τους ξένους. Ούτε τα χαμόγελα φέρνουν κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα, ούτε οι φωτογραφίσεις με φόντο του Μουσταφά Κεμάλ, όλα αυτά να τα προσέχουν. Να τα προσέχουν. Δεν είναι υπουργοί εξωτερικών ή πρωθυπουργοί σε κάμια μπανανία. Είναι σε ένα ιστορικό κράτος. Από τα αρχαιότερα της Ευρώπης. Να προσέχουν τις ενέργειές τους για να μην εξευτελίζουν και να μην φέρουν σε δύσκολη θέση, να μην απαξιώνουν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εσάβριον τα σπουδαία. Καληνύχτα.